Η σταθερότητα στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο είναι το ζητούμενο και η διασφάλισή της τέθηκε στην ατζέντα των συζητήσεων της Συνόδου Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Ελούντα. Οι τρεις μας συμφωνήσαμε ότι το διεθνές δίκαιο και ο σεβασμός του αποτελούν τη μόνη βάση στην οποία μπορούν να οικοδομηθούν σταθερές σχέσεις φιλίας μεταξύ όλων των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου. Εκφράσαμε σαφώς δε τη στήριξή μας στην Κύπρο, στην προσπάθειά της να αξιοποιήσει τα κυριαρχικά δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο σε ό,τι αφορά την αποκλειστική οικονομική της ζώνη και να προχωρήσει στην αξιοποίησή της, στην αξιοποίησή τους έναντι οποιασδήποτε απειλής τρίτης χώρας. Και βεβαίως τονίσαμε τη σημασία που έχει η εξόρυξη, που έχουν οι εξορύξεις στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου για όλο τον κυπριακό λαό, και Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Σαφέστατο το μήνυμα που έστειλε προς την Τουρκία ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας αναφερόμενος στο κυπριακό. Υποστηρίζουμε την επανέναρξη των διαβουλεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού, αλλά υποστηρίζουμε σταθερά ότι η επανέναρξη των διαβουλεύσεων για την ασφάλεια πρέπει να γίνει από το σημείο που τερματίστηκαν οι προηγούμενες συνομιλίες, στο Κράνς Μοντάνα, στη βάση του πλαισίου Γκουτιέρες, με κατάργηση των εγγυήσεων και αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων από το νησί. Για ειρηνευτική επίλυση όλων των ανοιχτών ζητημάτων έκανε λόγο και ο Αιγύπτιος ηγέτης Φατάχ Αλ-Σίσι, αναφερόμενος στις τελευταίες διαμορφωθήσεις πολιτικές στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Τονίζοντας την ανάγκη της ειρηνικής συμβίωσης και την αποτροπή της μη σαλλοδοξίας και την προτίμηση της ειρηνικής διευθέτησης των διαφορών ως η μοναδική λύση για την διευθέτηση των προβλημάτων στην Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, χαρακτήρισε την Αίγυπτο ως μια χώρα που θα μπορούσε να αποτελέσει έναν βασικό παράγοντα ειρήνης, στέλνοντας κι αυτός με τη σειρά του το δικό του μήνυμα. Ως μια χώρα σταθερότητας και παράγοντα ειρήνης στην περιοχή. Οι υπογραφείς σε συμφωνίες υποδηλούν την αποφασιστικότητα μας να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας, και προς αυτή την κατεύθυνση θα εργαστούμε μέσα και από την απόφαση μας να υπάρχει πια μια μόνιμη γραμματεία παρακολούθησης των όσων συμφωνούνται με έδρα την Κύπρο. Ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε την Κρήτη έναν ενεργειακό κόμβο και αναφέρθηκε στο ρόλο που θα παίξει στο μέλλον. Και είναι και ένα νησί που πολύ σύντομα θα είναι ενεργειακά αυτόνομο, καθώς ολοκληρώνουμε την καλωδιακή διασύνδεση της Κρήτης με την υπηρετική Ελλάδα, αλλά θα καταστεί και κόμβος μεταφοράς αερίου αλλά και ηλεκτρικής ενέργειας. Η Κρήτη μπορεί να αποτελέσει ένα μόνιμο πεδίο συνάντησης στον ελλαδικό χώρο εξαιτίας της συμβολικής της σημασίας αλλά και της ομορφιάς της, ένα μόνιμο σημείο συνάντησης αυτής της τριμερούς μας συνεργασίας που εμβαθύνεται, προχωρά και αποτελεί και πιλότο, θα έλεγα, και για άλλου τέτοιου είδους συνεργασίες με στόχο τη συνανάπτυξη, τη συνεργασία, την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή.